όσο πιο τακτικά προχωρήσει, τόσο πιο εύκολο είσαι για μια διαδρομή. 10 χρονών οδηγό. 10 χρονών. Drive Park. Δεν είναι ορίσιο. Χαμός. Ήταν ένα προηγουμένο που συγχωρείτε. Είναι το Nora Medi Racing Club, την Ακαδημία Αγωνιστικού Καρ. Ένα τυχερό θα έχει την ικανότητα να κάνει αγωνιστικό μάθημα οδήγηση με καρτ. Αρκετά δώρα για αυτό που λέξατε σε αυτήν την πλήρωση. Στην πλήρωση. Προσπαθεί να τον πιάσει, αλλά δεν το φτάνει. Κούρνος Γιώργος με Βασίλη Ζάβρη, ο Σταρλωτέας και ο Big The Dream. Ο δεκάχρονος, κοίτα εδώ. Κορυφαίος, ε! Ταλέντο! Μπράβο του, μπράβο του. Πώς λέγεται? Όπως βλέπετε, ο Παναγιώτης με τον Παναγιώτη και οι οποίοι δίνουν μια σημαντική μάχη για τις μεταξύ τους επιδόσεις. Μια φορά ένας κάθεται μπροστά την άλλη, ο άλλος ένα λάθος που βλέπουμε. Στην άμυνα και στην επίθεση. Έχουν πάει σε άλλο επίπεδο σήμερα την προπόνησή τους. Προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό εαυτό τους. Και τώρα παρακολουθούμε τον Βασίλη τον Ζάβρη ή αλλιώς Bill the Dream και τον Γιώργο τον Πούλιο. Γιατί να μην τα ακούσουμε σήμερα. Την μαθιά της αμαθήνωσης του Αγιάννης. Όπως αξίζουν ένα δυνατό γύρο πρώτο μέτσι όπως έρχονται μπροστά εδώ στη Μέξικο. Είναι πριν και στα Μιατέας λοιπόν. Ο Παύλος από πίσω σταθερή αξία πλέον. Μπαίνει πάνω τα περάσματα του Ακροπός. Ακριβώς το ίδιο πέρασμα, τις ίδιες γραμμές. Όλες το διπλό τους αυτή τη στιγμή, ο Γρηγόρης και ο Αλέξανδρος Ζωβιανάκης φαίνεται να έχουν μια έτσι διαφορά μεταξύ τους. Και σοβαρός παρόλα αυτά έχει έτσι σοβαρό ύφος προς τα έξω, αφήνει το αυτοκίνητο να πει τα λόγια του. Thank you.
Τρεις αεροπλανάκες ήταν αυτό. Έτσι τον μάθαμε. Και πάλι τα βέλα του εντάξει παιδιά, να συγχωρέσετε εδώ το μπουζαλάκο το Κώστα. Έχει κάνει την προπόνησή του και έχει λίγο πρισμένο κεφάλι, μάλλον πολλές πληροφορίες μαζί. Ορθογώνιο λέει έχει γίνει. Εντάξει, οκ. Παρ' όλα αυτά να μεταφέρω εγώ τα λόγια σου. Πιστεύω ότι του αρέσει εδώ στην πίστα. Βασίλη Ζάμπρης, τελείως πρόκειται στην προπόνησή του. Ήταν νομίζω μια μέρα που γουστάρα πίσω στην οδηγή. Όχι με. Μάλλον δεν είναι θεατές στην κουσάρα αυτή τη μέρα, είναι λίγο ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Αλλά στο τέλος της μέρας φαίνεται η επίδοση. Τρεις ή μισή με τέσσερις λοιπόν λέμε να τελειώσουμε τη σημερινή μέρα. Μπουζαλάκος Κωνσταντίνος λέει εδώ θα κοιμηθεί, έχει φέρει ένα παραλάστιχο. Δύο παραλάστιχο. Αυτό το Starlet ξεκίνησε να καπνίζει λοιπόν. Αντιμετωπίζει μερικά προβληματάκια από ό,τι ακούω με την μετάδοση. Πρέπει να την έχει βαρύνει πολύ σήμερα. Να την έχει δουλέψει. Ωραία με τα φραντάρους, ωραίες γωνίες και απορροή το χάλασμα. Ενώ πάλι στην Ισίωσα βλέπουμε πλανάκι με Βασίλη Σαμικέ. Είναι ο πρωταγωνιστός της του αυτού του βιλίμαρου εδώ πέρα. Οι πιο νέοι οδηγοί είχαν περισσότερο χρόνο μέσα στην πίστα, γιατί αυτό μπορεί να είναι χαμογελάει ο Βασίλης ο Σαμίγιε πίσω τον βλέπω, τον διασκεδάζει. Ενώ από ό,τι νομίζω τελικά ο Κούλιος έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες. Γιώργος Κούλιος λοιπόν, γεια σου Γιώργο. Κάτι φωνάει στο σπάνιο αυτό. Θα το ακούω. Έρχεται ο Πλανάκης ο Αλέξανδρος με ακόλουθο τον Βασίλη του Σαμιγέ. Μερικά από τα αυτοκίνητα αυτά ήρθαν σήμερα εδώ πέρα προμίσκα. Μετά ήρθαν με κατσαβέρο και τρέιλορ εδώ στην πίστα μας σήμερα.
για παράδειγμα το αμάξι του Πλανάκη εδώ πέρα είναι στη Λόνη για αγώνα. Ενώ το Βασίλη από πίσω το αυτοκίνητο είναι ένα 36 το οποίο έχει και πινακίδες δρόμου, κυκλοφορεί κανονικά έξω στον δρόμο. Τα Βασίλης Ευκλήδης μέσα στη διαδρομή. Πρώτο εμφανιζόμενος και ωραίος οδηγός. Φαίνεται να του μελετάει τη διαδρομή του. Δεν κάνει και πολλά χαράφια. Την αρχή της ημέρας δηλαδή προτιμούσε να έχει μια διαδρομή παρά να κάνει κάποια επιβολή ή κάποιο λάθος που θα του κόψει τη ροή ολόκληρη. Ο Δημήτρης Επέρβουλης τώρα έρχεται να τερματίσει εδώ πέρα με καθόλου Δεκεμβρίου 2019, μέρα Κυριακή, Drive Park Νέο Ρήσιο, αγώνες και προπόνηση drift. Τετράτροχων BMW κατά πίστον, είδαμε και ένα φορ, ένα Toyota.